Καλό μεσημέρι στην Κατερίνα Σουλιώτη, που έχει δίπλα της τον κύριο Πλακιά. Καλό μεσημέρι και στους δυο σας, Κατερίνα μου, κύριε Πλακιά. Yes. Καλό μεσημέρι. Ζήνα, θέλω να αρχίσω πριν πάμε στον κύριο Πλακιά να σας πω ότι έχω τη πολύ μεγάλη χαρά, τη τιμή να είμαι δίπλα στον πατέρα των δίδυμων κοριτσιών που έχασαν τη ζωή τους δυστυχώς στα Τέμπη. Είναι η πρώτη φορά που ο κύριος Πλακιάς βγαίνει τηλεοπτικά και επέλεξε την εκπομπή μας και εσένα, Ζήνα, γιατί όπως θα σου πει, θέλει να δώσει στον κόσμο ένα ξεχωριστό μήνυμα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πλακιά, αρχικά. Ο λόγος σε εσένα, Ζήνα, και στον κύριο Πλακιά. Ο λόγος σε όλους μας, και επειδή είχα την χαρά να συνομιλήσω λίγο πριν μαζί, εγώ θέλω δημόσια να του πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, γιατί γνωρίζω ότι έχει σιωπήσει όλο αυτό το διάστημα. Βλέπει όμως γύρω του να κινούνται τα πάντα και να μένει ακίνητο και ακούνητο το ρεπορτάζ για τα Τέμπη. Όλοι έχουν σιωπήσει το τελευταίο διάστημα. Δεν ακούγεται άχνα και όσες κραυγές ακούστηκαν ήταν τότε μόνο σε εκείνο το μοιραίο τρένο. Κύριε Πλακιά, καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Ξέρω Πείτε. Ότι είναι πολύ δύσκολες σε τούτες οι στιγμές για σας, αλλά επίσης αυτό που δεν μπορεί να καταλάβει κανείς είναι ότι η ζωή σας ολόκληρη διαλύθηκε, γιατί σε εκείνο το μοιραίο τρένο ήταν τα δίδυμα κορίτσια σας. Δεν υπάρχουν λόγια για να μπορεί να περιγράψει κανείς αυτόν τον πόνο. Διακριτικά όλο αυτό το διάστημα παρακολουθούσα τη ζωή σας, γιατί έχει τύχει και έχω γνωστούς και συγγενείς στην ευρύτερη περιοχή και μου μιλούσαν για τον τρόπο που όλο αυτό το διάστημα έχετε προσπαθήσει να διαχειριστείτε τον πόνο σας. Θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό και σιγά σιγά να ξεδιπλώσουμε την κουβέντα σε όλα αυτά που νιώθετε και θέλετε να ακουστούν. Από πού να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε από την ημέρα εκείνη, να ξεκινήσουμε από το τώρα? Πώς θέλετε να ξεκινήσουμε? Όπως θέλετε ξεκινήσουμε. Εσείς. Όπως σας βγαίνει καλύτερα. Εσείς. Και για μας είναι πρωτόγνωρες οι καταστάσεις. Είναι ένα δύσκολο κομμάτι της ζωής μας, το οποίο πρέπει να διαχειριστούμε, αλλά πάντα με αξιοπρέπεια και σεβασμό προς τα παιδιά μας. Γι' αυτό διάλεξα και αυτή τη στιγμή να βγω στην τηλεόραση μετά από 8 μήνες αναμονής. Όπως είπατε και εσείς, βλέπουμε, παρακολουθούμε, ζούμε το σφιγμό των τυμπών, βλέπουμε ότι έχουν ξεχαστεί τα Τέμπη. Θα προσπαθήσουμε όλοι μαζί να τα ξαναφέρουμε στην επιφάνεια. Και εσείς και εμείς μαζί. Το αν ξεχαστήκαν τα Τέμπη, το γνωρίζουμε εμείς καλύτερα από όλους. Τα Τέμπη δεν θα ξεχαστούν. Και δεν θα ξεχαστούν ποτέ, γιατί δεν πρέπει να ξεχαστούν. Γιατί δεν μιλάμε για κάτι απλό, μιλάμε για ένα έγκλημα. Μιλάμε για ένα έγκλημα που συγκλώνησε την Ελλάδα. Όσο και αν προσπαθούν μερικοί να το συγκαλύψουν, να το καλύψουν, πολιτικά πρόσωπα και εμείς θα είμαστε εδώ για να ενημερώνουμε τον κόσμο. Ξέρουμε ότι η επικαιρότητα τρέχει, τα θέματα τρέχουν, η ζωή συνεχίζεται. Και είναι λογικό. Αλλά δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τα Τέμπη. Και όπως είπε προχθές ο κύριος Βουρίδης, έχει και άλλα θέματα να ασχοληθεί. Φυσικά και έχει άλλα θέματα να ασχοληθεί. Είπαμε, τα γεγονότα τρέχουν και τα προβλήματα της Ελλάδας τρέχουν. Αλλά δεν είναι δυνατόν τα Τέμπη να κρυθούν από τον ψήφο του λαού, όπως είπε ο κύριος Βουρίδης. Δεν είναι δυνατόν το 40% να ψηφίσει ότι ξεχαστήκαν τα Τέμπη. Εάν τον κύριο Βουρίδη τον βολεύει αυτόν για το παρελθόν του, ας το δείχνει. Για μας τα ψηφοδέλτια δεν είναι σιχουροχάρτια. Πολύ σωστά το λέτε, κύριε Πλακιά. Τα σας το λέω, ο κύριος Βουρίδης, αν θεωρεί τα ψηφοδέλτια δεν είναι συγχωροχάρτια. Αν ο κύριος Βουρίδης τα θεωρεί συγχωροχάρτια για το παρελθόν του, δεκτώ. Στη δικιά μου την περίπτωση δεν θα το δεκτώ. Για κανένα λόγο. Δεν ζητάμε τον πόνο, δεν ζητάμε λύπηση, δεν ζητάμε συμπόνια από κανέναν. Έχουμε ανθρώπους που μας αγαπάνε, έχουμε τις οικογένειές μας, έχουμε τους φίλους μας. Η ζωή μας θα συνεχιστεί. Απλώς δεν θέλω, απαιτώ το σεβασμό και την αξιοπρέπεια από όλους, όποιος και να είναι αυτός. Δεν με ενδιαφέρει. Όποιος και να είναι. Το σεβασμός και η αξιοπρέπεια στα παιδιά μου, όχι σε μένα.
Όταν μιλάμε πρέπει να προσέχουμε, να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Και αυτή ήταν και μια αφορμή να σας πω αλήθεια που έπρεπε να βγω. Γιατί ακούμε αερολογίες, κύριος Λοβέρδος, κύριος Βορύδης, το ανακριτικό έργο προχωράει, κανένας πολιτικός δεν έχει καλυστεί ακόμα από τον κύριο ανακριτή για να δώσει. Δηλαδή δεν ήταν πολιτικό τα Τέμπη. Ποιος έφταιγε στα Τέμπη, κυρία Κουτσιλίνη? Ποιος έφταιγε? Στο τέλος δηλαδή, θα σας πούμε ότι φταίγατε εσείς που βάλατε τα παιδιά στο τρένο. Μόνο σίγουρο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Θα χτυπάμε το κεφάλι στον τοίχο και θα λέμε πώς βάλαμε τα παιδιά μας στο τρένο. Πώς βάλαμε τα παιδιά μας στο τρένο. Δηλαδή, σε αυτό έχετε μερίδιο κι εσείς και τα μέσα μαζικής ενημερώσεως. Έχετε δίκιο. Πώς γίνεται πριν δεν γνώριζε κανένας και την άλλη μέρα γνωρίζαν όλες τις παθογένειες των τρένων? Γιατί δεν μας προστατέψατε? Και μιλάω σε εσάς τον ελληνικό, γιατί με εσάς μιλάω αυτή τη στιγμή. Έχετε δίκιο. Δεν μπορώ να πω για τις ειδήσεις. Δηλαδή, ξαφνικά μετά τα Τέμπη μας πέραν τηλέφωνο για να μας ενημερώσουν για τις παθογένειες του σιδηροδρόμου. Δηλαδή, όλοι γνωρίζανε ένα μήνα πριν το ατύχημα πάλι δύο τρένα στην ίδια γραμμή. Το ξέρετε ότι συναντηθήκανε και το καταλάβανε οι οδηγοί και κάνανε πίσω και σωθήκανε. Γιατί να μην το μάθω εγώ για να μην βάλω τα παιδιά μου στο τρένο? Πού ήταν οι ρεπόρτερ, πού ήταν τα κανάλια, πού ήταν οι τηλεοράσεις? Έπρεπε δηλαδή να βγει ο πόνος, να χυθεί αίμα για να μας παίξουν τα κανάλια. Μπορούσαμε να τα προλάβουμε όλα. Αλλά δυστυχώς στην Ελλάδα το προλαμβάνειν δεν ισχύει. Κύριε Πλακιά, αυτή τη στιγμή ήρθε κανείς να σας μιλήσει? Ήρθε σε εσάς κάποιος και να πει, κύριε Πλακιά, χάσατε τα δύο σας κορίτσια, τα δίδυμα κορίτσια σας, τι θέλετε από μας, ποια συμπαράσταση, πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε? Όταν εννοείται κάποιος τι, από το πολιτικό από οπουδήποτε, κόσμο? Κάποιος... Από οπουδήποτε. Ποιοι άνθρωποι ήρθαν από το κράτος για να σας πούνε εδώ είμαστε να σας βοηθήσουμε? Επικοινωνία στις πρώτες μέρες, η αλήθεια είναι, δεν είχαμε. Μας πήραν ένα τηλέφωνο για μια ψυχολογική υποστήριξη μέσω τηλεφώνου. Αυτά είναι γελία πράγματα τώρα, είναι αστεία πράγματα τώρα. Ένας πατέρας που έχασε δύο παιδιά, τι ψυχολογική υποστήριξη να πάρω από το τηλέφωνο? Μιλήσαμε με κάποιον κύριο Σταμάτη, ο οποίος... Βεβαίως. Ο κύριος Γιώργος Σταμάτης, ο οποίος επέλεγε τα προβλήματά μας. Δηλαδή, τι θέματα είχαμε, όλα τα τρέχοντα ζητήματα. Ο άνθρωπος έτρεξε και προς τιμή του δέχτηκε κιόλας να έρθει να με συναντήσει. Με τη συμφωνία να έρθει να με συναντήσει στο κημητήριο. Προς τιμή του ήρθε να με συναντήσει στο κημητήριο. Δεν δεχόμουν να έρθει να με συναντήσει εδώ. Ήθελα να έρθει στο κημητήριο, γιατί εκεί θα έβλεπε το μέγεθος της καταστροφής που πάθαμε, να μην το πω διαφορετικά. Προς τιμή του ήρθε. Από εκεί και πέρα, όχι, δεν ήρθε κανένας άλλος, δεν πλησίασε. Στήριξη πήραμε από τους φίλους μας, από τους γνωστούς μας. Και να σας πω και κάτι καλύτερα έτσι. Τα ψεύτικα τα λόγια και τα ψεύτικα χτυπήματα στην πλάτη πολλές φορές δεν λένε κάτι. Το να σε θυμηθεί κάπου και μετά να σε ξεχάσει, στην περίπτωσή μου δεν μου λέει εμένα κάτι. Καλύτερα μάτια αληθινά, καρδιά καθαρή, παρά ψέματα. Και τι μπορείς να πεις σε ένα πατέρα που έχασε δύο παιδιά και μια άνυψα, κυρία Κουτσιλίνη? Τι να του πεις? Αν χρειάζεται κάτι, θα σας πει εδώ και οι συνάδελφοί σας αν χρειαζόμαστε κάτι. Που μαζί από κοντά αυτή τη στιγμή. Να έρθετε κι εσείς να μας γνωρίσετε, να δείτε. Γιατί οικογένειες μιλάμε. Ήρθα, κύριε Πλακιά, αλλά γιατί... δεν τόλμησα να φτάσω σε εκεί παρότι οι γνωστοί μου έδειξαν. Γιατί λέω, θα νομίζει ο άνθρωπος ότι πάω σαν το αρπακτικό από πάνω για να ζητήσω κάτι, ενώ εγώ, επειδή οι άνθρωποι μου είχαν μιλήσει και είστε ένας άνθρωπος εκεί στην κλειστή κοινωνία, πολύ αγαπητός με όλα τα υπόλοιπα και το συγγενικό σας πρόσωπο, γιατί χάσατε ως οικογένεια τρία κορίτσια. Δύο εσείς. Είναι τρία κορίτσια, όπως το λέτε. Είναι τρία κορίτσια. Ένα αδερφός μου είναι... Για μας τα θεωρούμε τρίδημα. Μην σας πω το θεωρούμε ένα, γιατί όταν σκεφτόμαστε τον αριθμό τρία τρομάζουμε. Τρομάζουμε μόνο και μόνο στον αριθμό, στη σκέψη του αριθμού, ότι χάσαμε σε μια οικογένεια τρία παιδιά. Και είστε πολύ νέος κι εσείς, και αυτή τη στιγμή είναι... Αυτό είναι το άλλο δύσκολο. Έτσι, αυτή τη στιγμή είναι σαν να είναι μηδέν, αρχή ζωής μηδέν. Αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Και όλα αυτά γιατί? Ας ξαναγυρίσουμε στην αρχή, στο αρχικό. Γιατί, πώς να το πω, αμέλεια,
Αδιαφορία. Στην Ελλάδα ζούμε, τα γνωριζόμασταν, τα λέγαμε κάθε μέρα. Δυστυχώς εμείς τα βιώσαμε από μέσα. Απλά αυτά που κοροϊδεύαμε, τα βιώσαμε. Και όλα αυτά γιατί, για την ανευθυνότητα, για 15 άχρηστους, να τους πω άχρηστους, συγγνώμη για την έκφραση. Για 15 άχρηστους θρονούμε αυτή τη στιγμή τα παιδιά μας, όχι μόνο εγώ, και όλες οι οικογένειες που έχουμε γνωρίσει. Και όλα αυτά γιατί, ποιος τους έβαλε τους άχρηστους, πού είναι το ανακριτικό, πού είναι ο ανακριτής. Έχουν περάσει την πόρτα του ανακριτή και του εισαγγελέα 15 άτομα. Ξέρετε πώς είναι μέσα, κυρία Κουτσιλίνη? Βέβαια. Από τους 15, έχετε διαβάσει καθόλου ρεπορτάζ? Βεβαίως. Γνωρίζω. Δύο. Δύο. Και σιγά δύο, σιγά, κυρία Κουτσιλίνη, το έλεγα και πριν, θα βγουν και οι δύο. Ο σταθμάρχης και ο επιθεωρητής. Ναι, απλώς θα βγουν και οι δύο. Εννοώ ότι θα αυτή βγουν, τη στιγμή. Θα βγουν και οι δύο. Εάν καθυστερήσει, η ανακριτική, θα βγουν και οι δύο. Το θα βγει δεν θα πει ότι θα. Είστε μπράβο. Το θα βγει δεν θα πει ότι θα τελειώσει το θέμα, αλλά θα είναι έξω. Και δεν είναι μόνο είναι έξω, είναι ότι συνεχίζουν και παίρνουν τους μισθούς τους. Συνεχίζουν και έχουν τη ζωή τους. Άλλο αυτό. Αυτό δηλαδή είναι απερίγραπτο. Από τους 15-13 έξω, δύο μέσα, μερικές ποινές, χρηματικές και αυτά. Πολιτικό πρόσωπο, κυρία Κουτσιλίνη, κανένα. Κανένα πολιτικό πρόσωπο δεν έχει ευθύνη. Είχαμε μια παρέτηση. Εγώ δεν είμαι. Αλλά νομίζω είχαμε και μια επιστροφή. Είχαμε παρέτηση πιανού. Πιανού. Είχαμε την παρέτηση του Καραμαλή για να τρέξει στις σέρες, για να φτιάξει το image, για να πάρει τις εκλογές, για να έχει το καταλόγιστο. Αυτό εννοείται. Εντάξει. Αυτό εννοείται. Αυτή ήταν η παρέτηση. Ποια παρέτηση που πήγε, ξανέβαλε για βουλευτής και πήρε και 22.000 σταυρούς. Ναι, αυτοί που τον ψηφίσαν δεν τρέπονται. Παρέτηση και επιστροφή. Λίγο ντροπή δεν υπάρχει. Ας κοιτάξουν εμένα στα μάτια τώρα αυτή τη στιγμή 22.000 που τον ψηφίσαν στις ΣΕΡΕΣ και μετά να κάνουν μια αυτοκριτική στον καθρέφτη. Τίποτα άλλο. Τόσοι δηλαδή όλοι οι ρουσφιτολόγοι και βολεμένοι. Εντάξει, συμφωνώ. Αν είναι έτσι, συμφωνώ. Γι' αυτό παραιτήθηκε ο κύριος Καραμαλής. Το λέω και κύριο, τέλος πάντων. Γι' αυτό παραιτήθηκε. Πήγε στις ΣΕΡΕΣ για να ξαναβγεί, να έχει την πολιτική ασυλία. Απλά. Κανένας δεν καλέστηκε. Ο βουλευτής που βόλεψε τον σταθμάρχη που έκανε το ρουσφέτη, κυρία Κουτσιλίνη, πού είναι? Εσείς πού είναι? Δεν έχει καμία ευθύνη. Πού είναι? Εγώ θα γίνω detective. Πού είναι? Γιατί δεν τον καλεί ο ανακριτής? Πώς τον έβαλε, με τι ειδικότητα είχε ο κύριος? Πού τι ήταν, αποθηκάριος ήταν? Και τον βάζει σε ένα τριήμερο σε πιο νευραλγικό πόστο. Πού? Στην Καλαμπάκα ήταν εδώ, σταθμάρχης, δίπλα μας. Αλλά δεν τα γνωρίζαμε και πήγαμε βλάκες και βάλαμε τα παιδιά μας στα τρένα. Όπως είπαμε στην αρχή. Τον πήραν για το τρίμερο να κάνει τα ρηπό των άλλων. Τον αφήσαν τρεις μέρες εκεί. Τα γνωρίζετε? Τα γνωρίζω. Ποιος είναι αυτός ο βουλευτής που τον έβαλε? Εγώ το γνωρίζω. Δεν έχω αποδεικτικά στοιχεία, δεν μπορώ να πω το όνομα. Ο υφυπουργός, ο κ. Παπαδόπουλος από την Κουζάνη, γνωρίζει. Πού πηγαίναν τα υπομνήματα των εργαζόμενων και των συνδικαλιστικών όλων για την παθογένεια του σιδηροδρόμου? Ο κ. Καραμαλής δεν ήξερε? Πώς κούνησε τα χαρτιά μέσα στη Βουλή 15 μέρες πριν και έλεγε ότι είναι το πιο ασφαλές μέσον του? Θεωρείτε ότι την έρευνα την έχουν κάνει όλοι ή υπάρχουν πράγματα που δεν έχουν έρθει στο φως? Η έρευνα είναι όχι μισή, είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε στους 15 και στους 10 που ήταν εκείνο το βράδυ. Πρέπει να πάμε πιο πάνω να ψάξουμε. Πρέπει να πάμε και στον πρώην Περιφερειάρχη, στον Αγοραστό. Πώς μπάζω σε Αγοραστό σε 72 ώρες στα Τέμπη, κυρία Κουτσιλίνη? Και γιατί πώς τα έκλεισε, εννοείται. Γιατί καθάρισε το χώρο. Σημαντώθηκε εκεί ο χώρος. Δεν έξερε. Ναι, τα μπάζω. Αυτό ήταν μπάζωμα. Άμα πηγαίνατε μπάζω σε 2 μέτρα, τον μπάζω στους 20. Καθάρισε τον χώρο. Ποιος σου έδωσε την εντολή? Με από κάτω, δεν ήξερα, ήταν αδαής. Με από κάτω ζεστό το αίμα των ανθρώπων. Δεν ήταν μόνο ζεστό το αίμα, κυρία Κουτσιλίνη. Υπήρχε αγνοούμενη. Ήταν η Ιρέτα που είναι υποδειγμένα αγνοούμενη. Ψάχναν για DNA, ψάχναν για γενετικό υλικό. Σε ποιο άλλο κράτος γίνονται αυτά σε 72 ώρες? Καταρχήν, απαγορεύεται μέχρι να τελειώσουν οι έρευνες να περάσει 5 μέρες, 6, δεν ξέρω πώς. Στην Τουρκία στους σεισμούς είχαν 11 ημέρες. Και δεν σηκώναν μέχρι να βρουν και τον τελευταίο. Εδώ σε 72 ώρες πήγαν, καθαρίσαν τον τόπο, τα μαζέψαν και τα πετάξαν σε ένα μέρος που πήγα εγώ πριν 10 μέρες να δω τι. Να δω τι. Τι είδατε πριν 10 μέρες που πήγατε? Τι είδα?
Δεν μου έφυγε αυτή η απορία. Να δω. Είδα το βαγόνι που ήταν τα κορίτσια μου. Όσο σκληρό και να ακούγεται. Έπρεπε να συμπληρώσει το παζλ. Τον αναπάει των ερωτημάτων. Το τι είδα, να έρθει ο Καραμαλής, ο αγοραστός, ο Παπαδόπουλος, ο βουλευτής, να τους πάρω εγώ με το αυτοκίνητο, να τους πάω στο κουλούρι και στο μέρος που πήγα εγώ και να δούνε. Υπάρχουν απομεινάρια ακόμη. Αυτό θα ήταν. Φυσικά και υπάρχουν απομεινάρια. Αν εννοείται απομεινάρια DNA ή ανθρώπινων ιστών, αυτό δεν είναι, δεν μπορώ να το γνωρίζω. Εγώ δεν μπορώ να δω τέτοια. Είδαμε όμως αντικείμενα, είδαμε πράγματα παρατημένα, είδαμε πράγματα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στην εισαγγελική έρευνα και εμείς τα είδαμε εκεί πεταμένα μετά από 8 μήνες και ιδίως στην κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή. Αυτά όλα δεν είναι πιστήρια εγκλήματος, κυρία Κουτσελίνη. Γιατί δεν πήγαν να τα συλλέξουν. Πηγαίναμε εμείς οι γονείς και πιάναμε τα πράγματα των παιδιών μας και αυτοί δεν ενδιαφερθήκαν. Μιλάμε το καθάρισαν, λέει, για το μνημόσυνο τότε, για να γίνει ένα έτσι. Το καθαρίσανε. Η αιτιολογία του καθαρίσματος ήταν ότι. Όχι, είναι ψέματα. Το καθαρίσανε για να πατήσουν δίθεν τα πέδιλα των εσκαφιών Γερανός. Και των γερανών. Και για να μην. Αυτό. Αυτή ήταν η αιτιολογία. Καμία, δεν υπάρχει καμία τέτοια αιτιολογία. Δεν ισχύει. Δηλαδή, δώσανε 700.000 τιμολόγιο που το έχουμε εδώ και θα το δώσω στην Κατερίνα, αν θέλετε να σας το δώσει. 700.000 τιμολόγιο. Για να καθαρίσουν τα τέμπη, να φορτώσουν τα βαγόνια και να τα πάνε στο κουλούρι. Εν τω μεταξύ, στο κουλούρι, βαγόνια της συμβολικής αμαξοστοιχίας δεν υπήρχαν. 700.000 ευρώ. Τιμολόγιο κόπηκε από την περιφέρεια σε 2 ημέρες. Όταν για να πάρει 15-20.000 χρειάζεσαι ημέρες και μήνες. Ποιος τα έδωσε αυτά τα χρήματα, 700.000 εκείνο το βράδυ περιφέρεια. Τα είχε ο κύριος αγοραστός έτοιμα και τα έκανε μεταβίβαση στις μάντρες και στα οικοδομικά. Του τα στείλανε από την Αθήνα. Τι λόγους υπήρχε για να κάνουν τέτοιες βιαστικές κινήσεις. Κυρία Μαρούπα, τι φοβόταν μη βρούμε. Ακούμε έναν πατέρα, η κυρία Μαρούπα είναι ποινικολόγος και μάλιστα διαχειρίζεται και θέματα των τεμπών. Πώς το ακούτε όλο αυτό. Συγκλονισμένη. Ντρέπομαι να πω συλληπιτήρια στον άνθρωπο για την τρομακτική απώλεια που του έχει συμβεί. Είχα συμμετάσχει και με τις μητέρες στη διαμαρτυρία, στη γιορτή της μητέρας, στις Σέρες. Έχει δίκιο που το λέει. Πώς τολμούν αυτοί οι άνθρωποι που τον ψήφισαν να κοιτάξουν στα μάτια αυτόν τον πατέρα. Αλλά θέλω να πω το εξής. Το τρομακτικό σε όρσα αναφέρει ο κύριος Πλακιάς, είναι το γεγονός ότι οι πολιτικοί έχουν ήδη απαλλαγή για τις ευθύνες τους και δεν το λέει κανένας, δεν μιλάει κανένας. Αυτή είναι η ταμπακέρα, αυτό είναι το κεντρικό γιατί θέμα. Γιατί στο μάτι έγινε κάτι. Κοιτάξτε, άλλο είναι αυτό. Να τα πούμε με τη σειρά. Έχουν το άρθρο 86 του συντάγματος. Γίνανε 2 εκλογές και οι άνθρωποι έχουν απαλλαγή από τις ευθύνες τους. Δεν θα τους φωνάξει ποτέ κανένας. Είναι αδιανόητο αυτό. Και είναι αδιανόητο επίσης ότι δεν μπορεί η τακτική δικαιοσύνη, που δίκαια διαμαρτύρεται ο κύριος Πλακιάς, να φωνάξει τους πολιτικούς και να τους καθίσει στο σκαμνί τους υπουργούς. Πρέπει οι ίδιοι δηλαδή το σώμα στο οποίο συμμετέχουν της Βουλής, να βγάλει τα μάτια του ακριβώς μεταξύ του και να παραμέσει. Μα δεν γίνεται αυτό. Και δεν γίνεται πια σε τέτοια εγκλήματα. Και με όσα ζούμε την τελευταία χρονική περίοδο στην Ελλάδα, δεν μπορεί κάποιοι να έχουν το απόλυτο ακαταδίωκτο και δεν είναι δυνατόν η δικαστική διαδικασία να μην ασκείται από τα δικαστήρια. Πρέπει να επανέλθει στα δικαστήρια. Ακριβώς. Αυτό έχει δίκιο που διαμαρτύρεται και εκεί πρέπει να επικεντρωθούν οι γονείς μέσα σε αυτό τον άφατο πόνο τους βέβαια. Δεν υπάρχουν λόγια και κανείς μας ανατριχιάζει και το σκεφτόμαστε. Εγώ δεσμεύομαι για το εξής. Αυτό είναι το θέμα όμως. Οι πολιτικοί να κάτσουν στο σκαμνί και όχι ο τελευταίος, μόνο ο τελευταίος, ο τελευταίος κρίκος της αλυσίδας, ο κάθε σταθμάρχης, ο έτσι, κάθε ακριβώς πάμε όπου και όπου βγει. Αλλά αυτοί που διαχειρίζονται τα τεράστια ποσά, που εν γνώση τους κλείνουν τα μάτια τους, με τελικό αποτέλεσμα να θρηνούν οι άνθρωποι και να αναρωτιούνται πώς θα ζήσουν την υπόλοιπη ζωή τους με χαμένα όλα τους τα παιδιά. Είναι αδιανόητο αυτό. Και κάποια στιγμή να ανοίξει το δημόσιο διάλογο και το θέμα του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Ο νόμος περί ευθύνης υπουργών κανονικά πρέπει τα δικαστήρια να ανακτήσουν τη δικαστική εξουσία τους και να πούν ότι δεν ισχύει διότι αντίκειται σε μία αναθεωρούμενα άρθρα του συντάγματος. Δεν γίνεται οι υπουργοί και οι βουλευτές να είναι πιο ίσοι ενώπιον του νόμου από τους υπόλοιπους.
Δεν γίνεται οι υπόλοιποι να καθόμαστε στο σκαμνί και αυτοί όχι ποτέ. Εγώ πάντως μέσα από αυτή τη θέση δεσμεύομαι, το ξέρετε κύριε Πλακιά, ότι κάτι οργανώνουμε για την βραδινή μας ζώνη, ότι πολύ σύντομα θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με παραδείγματα πολλά. Για να κλείσουμε και λέγαμε για τα ποσά τα τεράστια. Δεν είναι εδώ 700.000 για το καθάρισμα των τεμπών. Ξέρετε πόσο κοστίζει η τηλεδιοίκηση για να γίνει κυρία Κουτσελίνη? Πόσο θα κόστιζε μάλλον? Πόσο? 200.000 ευρώ. Αλλά 200.000 ευρώ. Για να είχαμε το νωρίτερο. Πόσο είναι 700? Θα μέναν και 500.000 στο ταμείο. Θα μέναν και 500.000 να τα φάνε. Να στα φάνε και αυτά. Πρέπει να πάω διαφημίσεις. Λοιπόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πλακιά. Θα επανέλθουμε έτσι εφόσον και καλά. Εσείς επιθυμείτε σύντομα. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ξαναμιλήσουμε και θα ήθελα να κλείσουμε μία φράση για όλους τους πολιτικούς. Για όλους όσους είναι αναμειγμένους στην υπόθεσή μας, εμείς θα είμαστε εδώ. Δεν θα ησυχάσουμε. Και με μία φράση, όπως μετράς θα μετρηθείς στη ζωή. Αυτό, τίποτα άλλο. Σε αυτήν ή σε κάποια άλλη. Να είστε καλά. Κουράγιο, θα είμαστε δίπλα σας όλοι. Είμαστε παρόντες. Είστε καλά. Δηλώνουμε παρόντες. Ευχαριστώ.